Είναι και κυβερνήτης του ΣΟΑΡΙΣ. Καταρχήν, επαναστατική διάθεση. Αυτό είναι το πρώτο που θα καταλάβουν οι κρυοί, κυρίως οι γεννημένοι, α, κοντά στο ξεκίνημα του ζωδίου ή κοντά στο τέλος του ζωδίου, γιατί επηρεάζεστε και οι δύο αυτή τη στιγμή από τον ουρανό. Επαναστατική διάθεση, λοιπόν, έχετε, θα έχετε μία τάση... Και για ρήξει ή για συμφωνίε με ανθρώπου ή από το επαγγελματικό ή από το φιλικό σα περιβάλλον. Ειδικά όταν βλέπετε ότι δεν συμφωνούν με αυτό που έχετε εσεί στο μυαλό σα να κάνετε, μπορεί εύκολα να το τραβάτε στα άκρα. Ε, Επίση, ο ουρανό, και φυσικά θα μιλήσουμε αναλυτικά για τον ουρανό που θα μπει στον Ταύρο στα μέσα Μαΐου, ο ουρανός μπαίνει σε ένα κομμάτι που έχει να κάνει με τα οικονομικά. Ενδεχόμενα λοιπόν το θέμα της ρήξη ή της ασυμφωνίας να έχει ως βάση το οικονομικό. Δηλαδή, α πάω σε μια συνεργασία γιατί δεν τα βρίσκω στα οικονομικά. Ε, ή μπορεί ακόμα να είναι και πηγή διαφωνιών ή και εντάσεων και με το σύντροφό σας, με το τέρι σας. Ή ακόμα πηγή εντάσεων και σε φιλικές σχέσεις το κομμάτι που έχει να κάνει με τα οικονομικά. Άρα, αυτό είναι που θα πρέπει να προσέξετε λίγο περισσότερο, εσείς οι κροί. Φυσικά, επειδή είναι ο κυβερνήτη σα, εννοείται ότι θα είστε προσεκτικοί και σε, αυτή την, σε αυτό που λέγαμε πριν, με την έλλειψη συγκέντρωση κτλ. κοντά στι ημερομηνίε που σα έχω δώσει. Πάμε να δούμε του Σταύρου. Καταρχήν, το ότι μπαίνει ο ουρανό στο ζώδιο σα είναι σε ένα ζώδιο που δεν του πηγαίνει ιδιαίτερα. Και αυτό γιατί. Γιατί ο Τάβρο φημίζεται για τη σταθερότητά του. Ο ουρανό φημίζεται για την αστάθειά του. Άρα μπαίνει ένα πλανήτη που δεν ταιριάζει σε ένα ζώδιο που έχει να κάνει με σταθερέ. Πέρα από όλα αυτά που θα δημιουργήσει και σε γενικό επίπεδο, ο ουρανός μπαίνοντας στον Ταύρο και νομίζω ότι έχω ξανακάνει αυτή την αναφορά που έχει να κάνει με τα οικονομικά συστήματα, με τα θέματα της, του νομίσματος, ότι μπορεί μέσα στα επόμενα χρόνια να έχουμε τέτοιου τύπου αλλαγέ και στα τραπεζικά και όλα αυτά, και όλα αυτά. Πέρα από αυτό λοιπόν, για σας τους Ταύρους, σαφώς το να είναι στο ζώδιό σας και ο Άρης κόντρα με το ζώδιό σας, σε τις, κοντά σε αυτές τις ημερομηνίε που σας έχω δώσει, ε, πρέπει να προσέξετε τα θέματα της υγείας. Πρώτον, θέματα βιασύνης ή και έλλειψης συγκέντρωσης. Γιατί το μυαλό σας μπορεί να είναι σε άλλα πράγματα και εσείς να οδηγείτε αμέριμνη. Ε, ή να περπατάτε αμέριμνη και να μην κοιτάτε. Μερικές φορές είναι απλό. Έχεις μπει στο, σε ένα facebook, κοιτάς και δεν προσέχεις και κοπανά κάπου, α πούμε. Δεν πρέπει να λέω. γίνεται αυτό ποτέ. Ε. Ε. Θέλει προσοχή πάρα πολύ, ειδικά κοντά στι ημερομηνίε που έχουμε δώσει. Τι είναι αυτό που δεν πρόκειται να σα αφήσει σε ηρεμία όμω μέσα στου επόμενου μήνε και το πυροβωτεί ακόμη περισσότερο η όψη με τον ουρανό, είναι τα επαγγελματικά. Τα θέματα λοιπόν της καριέρας των επαγγελματικών, εκεί λοιπόν φαίνεται ότι μπορεί να υπάρχουν εκπλήξεις, να υπάρχει μεγαλύτερη ρευστότητα, να υπάρχει ένα κλίμα αλλαγών. Μπορεί οι αλλαγές αυτές να μην αφορούν τη δουλειά σας, αλλάζει ας πούμε κάτι στη διοίκηση της εταιρεία που εργάζεστε. Είναι ένα σενάριο και αυτό, το οποίο εμέσως μπορεί να επηρεάσει και εσάς. Τα προσέχετε λοιπόν όλα αυτά και εννοείται επειδή όλα έχουμε ξαναπεί στην αστρολογία λειτουργούν και σε άξονες, προσέχετε και τα θέματα που αφορούν το σπίτι, την οικογένεια και τις σχέσεις. Για εσάς τους, ουρα... τους σταύρους, είναι μια σημαντική αλλαγή αυτή που πρόκειται να γίνει και σημαντική όψη. Πάμε να δούμε τους διδήμους. Για εσάς τους διδήμους, ο ουρανός μπαίνει σε ένα κομμάτι πιο ψυχολογικό στο οροσκόπιό σας, δημιουργεί μεγαλύτερη ανησυχία, μεγαλύτερη ...ανασφάλεια ίσως, από την άλλη πλευρά μπορεί να έχετε και πάρα πολλές ιδέες α, τις οποίες να σκέφτεστε πώς μπορείτε να τις υλοποιήσετε... Α, ...και φαίνεται ότι με την όψη αυτή και από τον Άρη που ευτυχώς είναι σε μια βολική θέση προ το δικό σας ζώδιο, θα σας αποσχολήσουν περισσότερο. Ό,τι έχει να κάνει με ταξίδια, ενδεχομένως και στο εξωτερικό, πιθανώς για κάποιους λόγους να χρειαστεί να ταξιδέψετε περισσότερο μέσα στους επόμενους μήνες... Νομικά ζητήματα, ό,τι αφορά ένα δικαστήριο μπορεί να έχετε μια απόφαση, μπορεί να περιμένετε α, ένα διακανονισμό ίσως, α, που μπορεί να γίνει και εξοδικαστικά και θέλετε να το δείτε, ό,τι αφορά ακόμη τα επαγγελματικά σας σχέδια. Τι πρέπει να προσέξετε όμως μέσα σε αυτούς εδώ πέρα τους μήνες που έρχονται και τις όψεις που σχηματίζονται, τον ψυχολογικό παράγοντα που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά, Κάποιες από τις επιλογές σας, αν δεν βγείτε, δηλαδή, με αυτοπεποίθηση, να ζητήσετε, να διεκδικήσετε, σε ό,τι έχει να κάνει σε επαγγελματικό επίπεδο, και σας καταβάλουν οι φοβίες ή η ανησυχία, εκεί μπορεί να βρεθείτε σε μια κατάσταση εγκλωβισμένη, που δεν τη θέλετε. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή και στον τρόπο με τον οποίο θα κάνετε όλα αυτά ε, τα θέματα, ειδικά περί των επαγγελματικών, ε, θα τα διεκδικήσετε και θα, θα τα βγάλετε προς τα έξω. Πάμε να δούμε τους καρκίνους. Για τους ε, καρκίνους, <coughs> συγγνώμη στους διδύμους, να προσθέσω ότι θέλει προσοχή... Μέσα σε αυτούς τους μήνες που θα σχηματίζονται οι όψεις άριου ουρανού, πέρα από το κομμάτι της επικοινωνίας, γιατί μπορεί ε, να εκτεθείτε γράφοντας κάτι που εσείς εκείνη τη στιγμή δεν το σκέφτεστε πολύ καλά. Θέλει προσοχή γενικώ στην επικοινωνία, αλλά και σε ό,τι έχει να κάνει με την οδήγηση, τις μετακινήσεις και όλα αυτά τα πράγματα που είπαμε ότι πρέπει να είστε αρκετά συγκεντρωμένοι ε, όταν οδηγείτε. Πάμε να δούμε τους καρκίνους. Ε, δύο τομεί πιάνουν αυτοί οι πλανήτε μεταξύ του στο, στο οροσκόπιο σα. Ο ουρανό που έχει να κάνει με τους φίλου, έχει να κάνει α, με το κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο α, ανήκετε και που μπορεί να δραστηριοποιήσετε περισσότερο. Αν επίση ασχολείστε. Με τα κοινά ή με την πολιτική, ή ακόμα μπορεί να ηγείστε μια ομάδα, ενό γκρουπ ή να συμμετέχετε τέλο πάντων σε κοινέ δραστηριότητες με άλλου. Εκεί λοιπόν ο ουρανό φαίνεται ότι μπορεί να δημιουργήσει κάποια θέματα στο τετράγωνο που σχηματίζει με τον Άρη. Και τα θέματα αυτά μπορεί να έχουν να κάνουν με τα οικονομικά. Άρα, είναι μία περίοδο που δεν πρέπει να μπερδέψετε οικονομικά με φίλου. Εννοείται, δεν δανείζετε, δεν δανείζεστε αυτές τι ε, ημερομηνίε που έχουμε πει και γενικώ τους καλοκαιρινού μήνε, αν δεν θέλετε να έχετε προβλήματα αργότερα. Από την άλλη πλευρά, μπορεί να σα τυχίσει περισσότερο η υλοποίηση ενό στόχου. Μπορεί να έχετε στο μυαλό σα να φτιάξετε, α πούμε, ένα site. Λέω εγώ τώρα μια, ένα σενάριο. Και να έχετε υπολογίσει ότι θα δώσετε τόσα χρήματα. Στην πορεία να βγουν πολλαπλάσια από αυτά που έχετε υπολογίσει στην αρχή. Γι' αυτό λοιπόν θέλει γενικά α, μια μεγαλύτερη προσοχή στο κομμάτι των οικονομικών μέσα στο επόμενο διάστημα. Ειδικά αν πρόκειται να ξεκινήσετε κάτι, μια επιχείρηση, οτιδήποτε τελο πάντων θέλει επένδυση και ρίσκο. Πάμε να δούμε τους λέοντες. Έτσι.